Αύριο 7 η ώρα το απόγευμα, ο 13 Σεπτεμβρίου, μέρα Σάββατο, στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Μινά, είναι στην οδό Κατεχάκη 18, πάνω από το φροντιστήριο Ορίζοντες. Θα διοργανώσουμε ένα σεμινάριο με θέμα νέο λύκειο, αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών και των ανατροπών του εκπαιδευτικού συστήματος. Μάλιστα. Πριν μπούμε σε αυτό, θέλω να μου πείτε πολιτικά, έχοντας μια γνώση στον χώρο της εκπαίδευσης, χρόνων, συσσωρευμένης εμπειρίας και με δεδομένη την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, αν κρίνεται ότι αυτό το ο νέος τύπος του νέου λυκείου προσαρμόζεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας σε μάκρος όμως. Ο κύριος Σαχίνη, σας άκουσα προηγούμενα πριν μιλήσουμε μαζί και κάνατε μια τοποθέτηση όπου συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται ένα ελιτίστικο λύκειο. Δηλαδή με όλους αυτούς τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που βάζουν στους μαθητές για να προάγονται από τη μία τάξη στην άλλη, πολύ φοβάμαι ότι παιδιά που ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν ως τις επιβαρύνσεις που δέχονται μέσα στο λύκειο και τον τρόπο προαγωγής από τη μία τάξη στην άλλη, γιατί έχουν βάλει πραγματικά δικλείδες ασφαλείας για την προαγωγή. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα παιδί παρακολουθεί το σχολείο δεν μπορεί να αποδώσει. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στα σχολεία και αυτό οφείλεται σε κενές θέσεις καθηγητών, γιατί το Υπουργείο Παιδείας, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν προβαίνει σε προσλήψεις. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα πρόβλημα της ανομοιογένειας οδημάτων που υπάρχουν στα δημόσια σχολεία, πόσο και αν παλεύουν οι καθηγητές να δώσουν γνώση και ποιότητα γνώση στα παιδιά και να βοηθήσουν τα παιδιά να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Όταν το τμήμα δεν είναι ομοιογενές, καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα οι ίδιοι καθηγητές. Αυτό που έγινε δε πέρυσι, να βγάλουν την τράπεζα θυμάτων, όπως εγώ την είχα αποκαλέσει, τρεις μέρες πριν από τις εκστάσεις του Μαΐου, καταλαβαίνετε τι πανικό δημιούργησε στα παιδιά. Και το αλαλούν που είχαμε μετά με τις συνεχείς παρεμβάσεις για να διορθώσουν. Αυτό έδειξε την ανοργανωσιά του Υπουργείου Παιδείας, που προσπαθούσε να κάνει ρυθμίσεις τη μία πάνω στην άλλη για να μειώσει το ποσοστό των μαθητών που έπαιρναν εξαστέγια για το Σεπτέμβριο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Έπρεπε να υπάρχει ένας σοβαρότερος προγραμματισμός αμέσως από την αρχή. Τώρα βέβαια λένε ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει η τράπεζα θεμάτων, αλλά και πάλι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Τέτοια προβλήματα είναι αν αυτή η τράπεζα θεμάτων θα περιέχει τα θέματα που θα πέσουν στις εκστάσεις. Αν πρέπει δηλαδή οι συνάδελφοι να εργαστούν μέσα από αυτή την τράπεζα θεμάτων. Αν σοβαρές ασκήσεις υπάρχουν στα βιβλία που θα διδάσκουν οι καθηγητές στα σχολεία. Υπάρχουν προβλήματα, όπως επίσης δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα στα πεδία που θα πάρουν τα παιδιά στη γάμα λυκείου, αν κάποιες σχολές ανήκουν στο ένα ή στο άλλο πεδίο ή αν υπάρχει κοινό πεδίο σχολών, δηλαδή το βιολογικό από ποιο πεδίο θα είναι. Είναι μερικά πράγματα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Όπως επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει αν σε όλες τις σχολές του πολυτεχνικού κύκλου δίνουν χημεία ή σε κάποιες σχολές δίνουν πληροφορική. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα αλαλούμ. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να δώσουμε πληροφορίες στους γονείς και στους μαθητές, γι' αυτό ακριβώς διοργανώνουμε το σεμινάριο αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Μινά, όπου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση του νέου εκπαιδευτικού συστήματος. Τα νέα δεδομένα και οι ανατροπές που έχουν προκύψει, η αξιολόγηση και η εισαγωγή στα ΗΗ και θα δώσουμε αναλυτικά παραδείγματα, εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές. Δηλαδή, παγίδες και έξυπνες, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί και από ποιο πεδίο θα μπορούσε να μπει σε κάποια σχολή που αυτό θέλει. Θα έχουμε μιλητή τον κύριο Κουτρουμπέλη, ο οποίος είναι ειδικός επιστήμονας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και των νέων εξελίξεων αυτή τη στιγμή που συμβαίνουν στο Υπουργείο Παιδείας και πιστεύω ότι θα γίνει μια πλήρης ενημέρωση. Πάντως, για να επανέλθουμε στο αρχικό θέμα. Αυτή είναι ανοιχτή η εκδήλωση, έτσι. Είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην έχω το παιδί μου στο φροντιστήριό σας. Φυσικά, απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του Ηρακλείου και σε όλους τους γονείς. Προφανώς είναι ανοιχτή, θα ακολουθήσει συζήτηση, θα διατυπωθούν απορίες. Ο στόχος μας είναι να λύσουμε τις απορίες στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτά κανονικά τα σεμινάρια έπρεπε να γίνονται από τη δημόσια εκπαίδευση. Κανονικά. Αλλά κανονικά. Από την επιθεώρηση δημόσιας εκπαίδευσης. Το θέμα είναι όμως ότι για λόγους πρακτικούς. Δεν καταφέρουν να τα κάνουν και... Μισό. Εδώ φτάνετε σε ένα σημείο και καλά κάνετε γιατί είστε και πολιτικών. Κλειδί. Μιλάμε για ένα νέο τύπο λυκείου. Σωστά. Ναι, είναι ξεκάθαρα νέο τύπο Ωραία. Λυκείου. Δεν όφιλε λοιπόν η δημόσια εκπαίδευση με τα όργανα της, τους μαθητές, τους γονείς, τα φροντιστές, τους πάντες, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα
Να τους πει, παιδιά, αυτό είναι το σχέδιο, έτσι θα λειτουργήσει. Πείτε μας και τις παρατηρήσεις σας. Όχι όμως, στην Ελλάδα είναι. Αυτό ακριβώς το έθιξα και εγώ, ότι αυτό είναι υποχρέωση του κράτους. Από τη στιγμή όμως που το κράτος δεν προβαίνει σε τέτοια σεμινάρια. Και ακούμε συνέχεια τους γονείς και τους μαθητές να διατυπώνουν εύστοχες απορίες. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό το σεμινάριο. Και ελπίζω ότι θα έρθουν πολλοί γονείς να το παρακολουθήσουν και μαθητές. Βέβαια, μεγαλύτερη αγωνία την έχουν οι γονείς. Γιατί τα παιδάκια είναι μικρά ακόμα, τα παιδιά μπαίνουν στην πρώτη ηλικίου και ίσως δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι τα περιμένει. Δεν μου λέτε, με την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, τι τα περιμένει επί της ουσίας και τι περιμένει και το βαλάντιο, το οικονομικό βαλάντιο της οικογένειας. Θα σας πω, αν η εκπαίδευσή μας στην Ελλάδα ήταν ιδανική, αν τα τμήματα στα σχολεία ήταν ομοιογενή, αν υπήρχε ένα σωστό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, αν τα συγγράμματα ήταν καλά, αν, χίλια δυο αν. Σαν το Kipling τότε, γίνατε τώρα, πολλά αν. Ναι. Τότε τα παιδιά θα τα βοηθούσε σε έναν βαθμό να μάθουμε αρκετά γράμματα. Τώρα όμως με τις συνθήκες που υπάρχουν στα σχολεία, πολύ φοβάμαι ότι με αυτό το νέο λύκειο πάρα πολλά παιδιά θα φύγουν από τα λύκεια. Δηλαδή οι οικογένειές τους δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις και τα παιδιά είναι δύσκολο πια να περάσουν από τη μία τάξη στην άλλη. Δηλαδή βάζουν περιορισμούς, όπως για παράδειγμα, για να προωθεί ένα παιδί από την Α λυκείου στη Β λυκείου, θα πρέπει να έχει 10 καταρχάς μέσο όρο, τουλάχιστον 10, να έχει μαθηματικά αρχεία έκθεση και λογοτεχνία 10 και σε κανένα μάθημα κάτω του 8. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προφανώς γίνεται δυσκολότερη πραγωγή από την Α στη Β λυκείου, αντίστοιχα και από τη Β στη Γ, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι στο προηγούμενο σύστημα, όπου και το προηγούμενο σύστημα δεν ήταν καλό, δεν μπορούσε, στην ουσία δεν έμενε κανείς μαθητής ανεξαρτήτως. Γιατί έβαζαν πλαφόν όποιος έχει 13 μέσο όρο, 13,5, περνάει στην επόμενη τάξη και μπορεί ένα παιδί χωρίς να έχει ιδέα μαθηματικά ή γλώσσα, έχοντας σε κάποια δευτερεύοντα μαθήματα ένα υψηλό βαθμό, να περνάει την τάξη. Και αυτό δεν ήταν σωστό. Αλλά τώρα το έχουν παρακάνει. Δηλαδή, βλέπω ότι ειδικά πέρυσι, που ήταν και η πρώτη φορά που μπήκαν θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, πάρα πολλά παιδιά απογοητεύτηκαν. Εξάλλου, αυτό φαίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Δεν μου λέτε, κύριε Μανδαλάκη. Δεν είναι σωστό. Αυτό λέει πολλά. Σωστό. Πείτε μου κάτι. Στον πυρήνα της σκέψης, δηλαδή, είναι. Πολύ φοβάμαι φραγμή στη μόρφωση. Φραγμή στη μόρφωση. Ναι, σας απαντώ επιγραμματικά. Σε συνδυασμό με την πλήρη ιδιωτικοποίηση κάποιων λειτουργιών. Αυτό είναι δεδομένο. Πάνε πακέτο δηλαδή, λέτε. Πάνε πακέτο, ναι. Εξάλλου, μην σας κάνει εντύπωση, και αυτό είναι και. Νομίζω ότι έχω και χρέος να το δείξω, ότι πέρυσι στα ΕΠΑΛ κατάργησαν όλο τον τομέα υγείας. Και την επόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Παιδείας βρέθηκε στα εγγένεια ενός ιδιωτικού φορέα, ο οποίος δημιουργούσε σχολές για κέντρα υγείας. Για κέντρα υγείας. Αυτό δει. Και μόνο λέει πολλά πράγματα. Αυτό και δεν μόνο λέει. Να χτυπάνε τη δημόσια εκπαίδευση και να ανοίγουν αμέσως οι ιδιώτες σε αυτό το τομέα σχολές και ΚΕΚ. Μάλιστα, φέτος με την Τράπεζα Θεμάτων το σκάνδαλο πάλι σε ιδιωτικό κέντρο ήταν. Με τη διάρροη. Ηλίου Φαϊνότητα. Ηλίου Φαϊνότητα. Κύριε Μανδαλάκη, ωραία. Λέμε αύριο λοιπόν σε 7. 7 η ώρα, αύριο το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Μινά, και θα δοθεί ευκαιρία στους γονείς και στους μαθητές να λύσουν ό,τι απορία έχουν για το νέο σύστημα και τις ανατροπές που έχουν γίνει σε αυτό. Ωραία. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Θα σας ρωτήσω πολιτικά. Μένοντας στον χώρο όμως εκπαίδευσης. Ναι. Η εκπαίδευση ήταν πάντα το εργαλείο να προωθήσεις μια κοινωνία μπροστά με αλλαγές. Ή να καταδυναστεύεις μια κοινωνία χωρίς αλλαγές ουσίας. Εάν χάσουμε αυτό το εργαλείο της προωθητικής δύναμης της ίδιας κοινωνίας από τη νέα της γενιά, προφανώς χάνουμε και τα πάντα. Θεωρείτε ότι, δεν θα το πω συνωμοσιολογικά, ότι είναι σε εξέλιξη, το ακόμα από πολλούς, ένα σχέδιο από τη μεταπολίτευση και μετά σταδιακής αποψήλωσης του χώρου της δημόσιας εκπαίδευσης, ουσιαστικά της δημιουργίας δηλαδή εργατικού δυναμικού, ακόμη και εξειδικευμένου, απόλυτα εξονημένου. Πολύ φοβάμαι ότι, βέβαια, δεν θα μπω στο μυαλό κάποιων εγκεφάλων και δεν ξέρω σε κάποιον κέντρο παιδαγωγικών και τη σχέδια βγάζουν 20 ετίας ή περισσότερο χρόνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά και με το προηγούμενο σύστημα και με το καινούργιο σύστημα, πολύ φοβάμαι ότι ακολουθούν μία
αν θέλετε, τακτική για να εμπεδώσουν την ύλη που πρέπει να ξέρουν, που δεν τους βοηθά. Δηλαδή και τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο περνούσαν από τη μία τάξη στην άλλη, και ο τρόπος που τώρα με το νέο σύστημα θα περνάνε από τη μία τάξη στην άλλη, τα πράγονται, δεν νομίζω ότι τα βοηθάει στην κριτική σκέψη. Πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι κάποιοι κύριοι δεν θέλουν σκεπτόμενους νέους ανθρώπους. Και το άσχημο είναι ότι μια χώρα που ελπίζει στο μέλλον πρέπει να στηρίζεται στους νέους της. Και εμείς δεν στηριζόμαστε στους νέους ανθρώπους, και αυτό είναι το αρνητικό. Εξάλλου αυτό φαίνεται και το ότι πάρα πολλά καλά μυαλά, μυαλά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο μας εδώ πέρα, φεύγουν στο εξωτερικό. Και υπάρχει ένα χάσμα αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι, πραγματικοί επιστήμονες από 27 έως 40 χρόνων, δουλεύουν, εργάζονται για ξένες εταιρείες στο εξωτερικό. Και όταν εμείς τους έχουμε ανάγκη για να σηκώσουμε την οικονομία ψηλά στην Ελλάδα, δεν θα τους έχουμε. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια χώρα που διώχνει τα καλά μυαλά. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το σκεφτούν οι κύριοι οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον των νέων στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο το σεμινάριο από το φροντιστήριο Ορίζοντες για το νέο Λύκειο στις 7 στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Μινά, Κατεχάκη 18. Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Μανδαλάκη. Και εγώ, κύριε Σαχίνη, μου δώσατε την ευκαιρία να το ανακοινώσω αυτό στον κόσμο, στους ακροατές σας. Και θα σας περιμένω αύριο στο σεμινάριο και εσάς.